Υπόθεση. Και πιστεύω
στο τέλος το σχολείο θα δικαιωθεί. Καταρχήν, εγώ σας λέω να γυρίσετε στα μαθήματά σας. Υπάρχουν ακόμα ένδυκα μέσα τα οποία θα γίνουν. Ήδη ο Δήμος θα ασκήσει ανέρεση στον Άρη Μάου σε αυτά που στην οποία βγήκε και έχει ειδοποιήσει και το Υπουργείο Παιδείας και την κλιματική υπηρεσία στην οποία έχει παραδώσει το φάκελο. Το Υπουργείο Παιδείας θα παραδοθεί και έχει στείλει και όλο το φάκελο στον Υπουργείο Κράτους. Θα μπορούμε να πούμε ότι το κράτος δεν υπερασπίστηκε την περιουσία του. Το κράτος δεν είναι τίποτα, είναι μια οργανωμένη πολιτεία. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι ήταν αύριο το πρωί και αυτά ξεπεραστούν και δεν βγει καμία απόφαση. Και δεν παρασταθούν. Σας λέω λοιπόν ότι ο κύριος Πολίτης είχε ένα συμβόλαιο 1886 το με αριθμό 22-24 νομίζω. Και αριστερά είχε συνορίτες από εδώ μεριά το στάθο το σπύρο του πολίτη, του Ευσταθίου, και από την άλλη μεριά του σκληρονόμου Σφαντού. Ο κ. Μητσής πραγματικά έφτανε το 1886 μέχρι τη θάλασσα. Το 1949 έγινε σχέδιο πόλης, το είχε ο πατέρας του, το είχαν οι απότεροι συγγενείς του, δεν μας ενδιαφέρει. Το 1949 έγινε σχέδιο πόλης στη Βασιλική και στο σχέδιο πόλης καταγράφεται η και καταγράφονται και οι δημοτικές περιουσίες, ποιες είναι πάντοι, τα βουνικά και τα ποια είναι. Σε αυτό το κομμάτι που είμαστε μέσα τώρα σήμερα, αυτό το κομμάτι είναι κομμάτι ευρύτερης περιουσίας της κοινότητας, που έφτανε προς τα πίσω και πάει μέχρι εκεί που είναι το κοινωνικό γραφείο και έφτανε και εκεί που είναι σήμερα το δημοτικό σχολείο. Όλο αυτό το τετράγωνο εδώ μέσα ήταν η περιουσία της κοινότητας. Αυτή λοιπόν την περιουσία, η κοινότητα, άρχισε σιγά σιγά να τη μοιράζει σε άστομους από τα χωριά εδώ πέρα και υπάρχουν καταγεγραμμένα στο φλάκιο όλα τα παραπολιτήρια. Με χίλιες δραχμές ήταν τότε το κάθε σπιτάκι, το κάθε οικόπεδο που δίνανε. Το 1956 άρχισε αυτός ο χώρος εδώ πέρα άρχισε να εξηγαίνεται. Ήταν βουλίες μπροστά από το οικόπεδο του κ. Πολίτη. Και από τον υπολείπον πέρα, γιατί το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, δεν είναι μονάχα εδώ πέρα. Εδώ αγγίζει εσάς σήμερα, πιθανόν να αγγίζει τους υπόλοιπους. Άρχισε να εξηγαίνεται. Και υπάρχουν αποφάσεις του Κοινωνικού Συμβουλίου μέχρι και το 1961 που αυτός ο χώρος έχει καθαριστεί από βούρλα. Το 1960 προς 1961 ένα κομμάτι εκτός από αυτά που δείκανε για σπίτι εδώ πίσω παραχωρείται στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο που υπήρχε το τόλ παλιά εκεί στη γωνία και ξαναγίνεται το δημοτικό σχολείο. Υπάρχει συμβόλαιο. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα μετά το 1961 μέχρι 61, 65, 66, 67, μέχρι και το 73, η τότε κοινότητα και η τότε ενότητα με κάνουν όλοι, κάνει προσπάθειες με την κοινότητα Βασιλικής, σε συνεργασία με όλη την Νότια Λευκάδα, κάνει προσπάθειες να φτιαχτεί ένα κτίριο γυμνασίου, να στεγάσει δηλαδή τα παιδιά. Παλιά το γυμνάσιο λειτουργήσε σε ενοικιασμένα κτίρια. Ένα εξ αυτών ήταν εκεί που είναι σήμερα το πανόραμα, το μοιραμάρμα. Σήμερα που ήταν το Αγίου Γεωργίου και δεν μπορέσαμε. Το 1974, σε περίοδο δημοκρατίας, για αυτά που λέγονται ότι ήταν σε περίοδο Χούντα, είναι ψέματα. Το 1974, τον Οκτώβρη, η κοινότητα της Βασιλικής παραχωρεί ένα κομμάτι, αυτό που είμαστε σήμερα μέσα και το διπλανό, το παραχωρεί στο σχολικό ταμείο τότε, να γίνει το γυμνάσιο. Το αποδέχεται το σχολικό ταμείο. Εγκρίνονται οι αποφάσεις παραχώρησης από την Ομαρχία στην Ελκάδα και το Ομαρχιακό Ταμείο τοποκρατεί το έργο. Το έργο ξεκινάει περίπου το Γενάρη του 1974, βγαίνει το πρώτα έγγραφα που ορίζεται μηχανικός επιβλέποντας κάποια κυρία Λιζέτα Κούγκαρ, ανάλογος είναι κάποιος Χριστογιώργος μηχανικός και ένας εργολάβος.
φέρει το κτίριο εδώ και βγαίνουν κάποια χρήματα με αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το σχολικό αθλητισμό να γίνουν γήπεδο βόλεϊ, γήπεδο μπάσκετ και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Και δημοκρατείται και αυτό το έργο. Και συνεχίζεται η περίπτωση του γυμνασίου. Ο Σίδερς που είχε υπογράψει στην πρώτη παραχώρηση, ο Κώστας ο Ανιφαντής που είχε αποδεχθεί την παραχώρηση στη Σχολική Επιτροπή, ο παππούς του, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής όταν έκαμε τα δικαστήρια, ο Φάιτσο Μελάς, ο οποίος ήταν και αυτός τότε στη Σχολική Επιτροπή και που γινόταν τα δικαστήρια. Και θέλω να πω ότι το 1978, όταν γίνανε αυτά τα δικαστήρια τα δεύτερα, μετά την απόφαση του Νοικίου, ο κύριος Πολίτης και οι άλλοι αντίδικοι είπαν ότι ήταν παλιός αιγιαλός εκεί μπροστά και έπρεπε αυτός ο παλιός αιγιαλός να προστατευτεί να μπορούν αυτοί να κατεβαίνουν να κάνουν μπάνιο. Ζητήσαν λοιπόν να προστατευτεί η προσωπικότητά τους. Αυτή είναι η απόφαση ή 30 ή 31. Η άλλη απόφαση που έχει γίνει την ίδια περίπου μέρα λέει ότι αυτά τα μπαζώματα που γίνανε γίνανε μέσα σε παλιό αιγιαλό. Υπάρχει και πρακτικό που έχει γίνει από την εφορία, από τον οικονομικό έφορα. Και ένα μηχανικό που είχε. Άρα και να το δώρησε και να μην το δώρησε γινόταν από τη στιγμή που έγινε μέσα σε παλιό γυαλό το μπάζωμα, ήταν μια κρατική περιουσία, άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από τότε έχουν μεσολαβήσει το 1978, έχουν μεσολαβήσει 19 χρόνια. Το 1997 ο κ. Πολίτης επανέρχεται με μια αγωγή κατά της κοινότητας βασιλικής, η οποία κοινότητα βασιλικής δεν είχε τίποτε. Το είχε παραχωρήσει τότε στο σχολικό ταμείο. Είχαν βγει δύο νόμοι, το 1894 και το 2002. 1894 του 1990 και ο νόμος 2009 του 1992. Και μετά από αυτούς τους δύο νόμους βγήκε και μια υπουργική απόφαση που αναφέρεται σε ένα φύλλο εφημερίδα της κυβερνήσεως του 40Β του 1994. Και λέει πώς γίνεται η μεταγραφή, πώς θα έπρεπε να γυρίσει αυτή η περιουσία από το παλιό σχολικό ταμείο που καταλήθηκε στους Δήμους και να διαχειριστεί η Σχολική Επιτροπή που σήμερα έχει πρόεδρο τον Φίλιππο το Σκληρό. Συμμετέχει ο Γυμνασιάρχης και κάποιος από εσάς, νομίζω δεν ξέρω αν συμμετέχει ένας από τις καπιταμελές. Τέλος πάντων. Σε αυτή λοιπόν την αγωγή που άσκησε τώρα εναντίον του Δήμου ο κ. Πολίτης, η κοινότητα της Βασιλικής τότε δεν παρευρέθηκε και υπήρξε μορκία. Και πριν εκπνεύσει την
προθεσμία μετά την οποίηση άσκησε 2 μέρες 3 έφεση στο εφετείο. Εκεί βρήκαμε λοιπόν εμείς την υπόθεση όταν έγινε δήμος καποδιστριακός και εκλέχθηκε με το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη αλληλογραφία, υπάρχουν δεκάδες έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό το θέμα. Στην όλη πορεία λοιπόν ο Δήμος κατέθεσε τα στοιχεία των κάτω και ο Σμιλίτς κατέθεσε τα στοιχεία των κάτω. Το δικαστήριο έβγαλε μια απόφαση. Αυτή η απόφαση, τουλάχιστον για εμάς, είναι αν. Ο κ. Πολίτης λέει πως είχαν καταλάβει την περιουσία παλιότερα. Εγώ λέω ότι ο κ. Πολίτης, όλα τα χρόνια που ήταν το σχέδιο πώλησης σε εξέλιξη, έχει υπογράψει δηλώσεις και έχει βγάλει άδειες υποδομές και υποδομών σε έκταση 3.700 μέτρα. Τώρα λοιπόν, με τα 1.600 μέτρα που κέρδισε και πήρε απόφαση, ήταν επιστρέφοντα. 4 είναι για το συμβόλαιο, το ήταν συνόλαιο με θάλασσα. Εκεί λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί ο Δήμος θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να βοηθήσει ώστε αυτό το κομμάτι να επανέλθει στο γυμνάσιο και να σας εμπολοκληθήσουν από εμάς, να μην διαφύσουν. Θα πρέπει να πω όμως ότι αυτό δεν είναι ανεξάρτητο από ενέργειες και κινήσεις που κάνουν και άλλες υπηρεσίες. Πρέπει να μας κάνει νομαδιακή αυτοδιοίκηση ή η κτηματική υπηρεσία ή το Υπουργείο Παιδείας. Διότι όσο και αν ενδιαφέρεται ο Δήμος, αν ενδιαφέρονται αυτοί που είναι από τον νόμο υπεύθυνοι, δεν θα γίνει τίποτα. Εάν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, θα σας πω, σας θα απαντάει επί το χάδι. Δεν νομίζω να σας ενδιαφέρουν οι μικρές λεπτομέρειες. Το ένα έγραφο, το άλλο έγραφο, τα υπόλοιπα. Το βασικότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή στο υποθυμπλάκιο απομονιών, το κύριο Μάιρα μου πάτε ρωτήστε, αυτό το ακίνητο ακόμα είναι γραμμένο στη μερίδα του Συλλογικού Ταμείου και δεν φαίνεται πουθενά ότι είναι του Δήμου Απομονιών. Άρα ο Γιώργος Μιλίτσι εφάρμοσε μία απόφαση βάρος του Δήμου, δεν έχει αντίκρισμα. Αυτό εμείς θα το παλέψουμε όσο μπορούμε και όσο περνάει από το χέρι μας και όσο θα είμαστε στο Δήμο ακόμα, γιατί μπορεί να είμαστε κάποιοι άλλοι και να μην θέλουμε να συνεχίσουμε. Και θα καταλήξουμε κάπου. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και στο γραφείο και ζητήσατε να έχετε ενημέρωση για να ξέρετε για ποιο σκοπό προσπαθείτε. Σας λέω όμως να γυρίσετε στα μαθήματά σας και νομίζω πως το πρόβλημα θα λυθεί. Εμείς ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Και ελπίζουμε και εμείς να δικαιωθούμε από τη σειρά της. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, μια ερώτηση. Το πλάιο είναι γραμμένο στο σχολείο. Στο σχολικό ταμείο. Στο σχολικό ταμείο, μάλιστα. Από το 1974. Εδώ πέρα έχω χαρτιά ότι ανοίξει το σχολείο. Αντίθετα, σου πάμε χαρτιά ότι τα στρέμματα που βγαίνουν τώρα, κύριο Πολίτη, είναι πολύ περισσότερα. Με τόσα στοιχεία να δίνουν. Δηλαδή, κάπου μου φαίνεται παράξενο πώς κατάφερε να γίνει σε 2 δίκες και αυτή τη στιγμή έχει κλείσει το γήπεδο. Και το τέτοιο οργό. Γιατί αυτό το γήπεδο, όπως έχω ξαναπεί, δεν είναι μόνο ξέρω εγώ πάω απ' έξω το ποδόσφαιρο μας. Ξέρετε ότι παρελάσσεται εδώ πέρα, στηρίζεται στο σχολείο Βασιλικής. Έχουμε σχολικούς αγώνες. Σχολικοί αγώνες. Τα πάντα προετοιμάζω σε αυτό το γήπεδο. Δεν μπορεί ο καθένας, από τη στιγμή που έχω χαρτιά στα χέρια μας, ότι έχει γίνει έτσι, ότι είναι λάθος, να πάει να κλείνει το γήπεδο. Δεν μπορώ να τα λάβω. Δηλαδή, ουσιαστικά το εφετείο θα πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Και αν πατήσουμε μέσα. Θα μας πάνε αυτόφωνο. Μου λες τώρα να σου απαντήσω εγώ για μια απόφαση που έπαιρνε το δικαστήριο, που είναι δικαστές. Αυτά τα χαρτιά τα είπα το δικαστήριο. Αυτά τα χαρτιά, αυτά τα χαρτιά, δεν τα είδε όλα το δικαστήριο. Και σας λέω γιατί δεν τα είδε όλα. Δεν τα είδε όλα γιατί όταν εμείς πήραμε αυτή την υπόθεση στα χέρια μας, ήτανε περίπου στο μέσο. Από αυτά λοιπόν όλα, είδε πολλά. Είδε πολλά. Και αναφέρονται και στις προτάσεις του Δήμου που τις κατέθεσε. Το δικαστήριο δεν αξιολόγησε τις προτάσεις του Δήμου, αξιολόγησε άλλα στοιχεία και έβγαλε την απόφαση υπέρ του κ. Πολίτη. Τώρα, να πω εγώ ότι σήμερα παρακολουθείτε στα κανάλια τι γίνεται με τους παπάδες, τι γίνεται με τους δικαστές, τι αποφάσεις βγάζουνε. Πάλι για το μυαλό σας προς αυτή την κατεύθυνση να δουλέψει. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να έχουμε σύντομα παιδί τα γάμια. Δεν ξέρω αν θέλω να συμπληρώσω κάτι. Τα παιδιά, όχι, παιδιά, είμαστε καλά. Εμείς ό,τι μπορούσαμε, σας είπαμε χθες. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος. Εδωπίζω εμείς ο Δήμος Απολωνίων, ψηφίζουμε βουλευτή, ψηφίζουμε νομάρχη και φαντάζομαι ότι μπορεί να μην τους ακουπάει το θέμα, αν δεν τους ακουπάει το θέμα καλώς. Αλλά κάποιοι τουλάχιστον ή εχθές ή σήμερα θα έπρεπε να είναι εδώ τουλάχιστον, να ακούσουμε και τις θέσεις τους.
Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Κάποιο άλλο θέλει να σε κάτι σοβαρό, φυσικά έτσι. Το οποίο δημόσιο κομμάτι. Εδώ οπότε λίγοι γυρίζουμε όλες τις τάξεις μας αύριο το πρωί και ελπίζοντας παιδιά για ένα καλύτερο μέλλον για εσάς, γιατί εμείς είπαμε θα φύγουμε. Συγγνώμη, το γήπεδο των μαγιστρών δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Δεν το έχουμε πει όσο. Όχι έτσι. Έχει εφαρμοστεί η τελεσίδικο. Έχει εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση. Θα πρέπει λοιπόν να εκδικαστεί η αίτηση αφαίρεση που κάνει ο Λίσου Κάριο Πάγο και να μας δικαιώσει. Δηλαδή, που σας λέω ποιος είναι ο κίνδυνος, ο κίνδυνος δεν έχει τίποτε. Το έχει μεταφράσει στο Σχολικό Ταμείο, που και εκεί μπορεί να μείνει από την ώρα που πήγε σήμερα, για να λέει πάθα από πίσω, ή θα πρέπει μετά να συνταχθεί πρωτόκολλο διοικητικής αποχωρής, είτε από το Υπουργείο Παιδείας, είτε από την Παρτιακή Αυτοδιοίκηση, είτε από κάποιον άλλο πράσινο φορέα του δημοσίου, μπορεί και την Εκπαρχή Υπηρεσία να το επιδιώξει την πρωτοκολλή, για τον οποίο θα σκέφτεται μια πολύ σεβαρό του τύπου που δεν είχε τίποτε όταν είχε άκουσε να πάρει κάτι από το. Είναι θέμα των νομικά τα προσφύγια. Δεν υπάρχει το κεφάλι. Αν θέλετε, εντάξει, μια ώρα να μην γίνει το κεφάλι. Ναι, ναι, να του πατήσω μια ντομάτα, ένα τριαντάφυλλο και να θέλει να μου κάνει μήνυση. Όχι σε μένα, στον καθένα μας έτσι. Και δεν μπορούμε να είναι ξένη διοκτησία. Το γήπεδο είναι δικό μας. Μα τόνισε χθες, λέει δεν θέλω μαγιές και θα έρθει και το βρασίδι για να θέλει. Φυσικά δεν θέλει κανένας από εμάς. Δεν μα ξέρετε τι είναι κύριε Δημάρχη. Ότι έχει και μερίδιο από το γήπεδο του μπάσκετ. Οπότε ανά πάσα στιγμή άμα θέλει. Άμα δεν του αρέσει κάτι, αν δεν ξέρω εγώ κάτι στα κανάλια, ανά πάσα στιγμή μπορεί να κόψει το γήπεδο του μπάσκετ. Οπότε μας έχει στην δόση τύπου, δεν είναι καλά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το αναβάζεις και εμείς πρέπει να πάρει τον δρόμο και είσαι μέσα στο μπάσκετ. Εμείς είναι το πρώτο. Σπύρο, νομίζω ότι σας συγκινήθηκε χθες εδώ πέρα ότι σας το γνωρίζει το γήπεδο, το κομμάτι του μπάσκετ. Έτσι δεν σας είπε. Οπότε να μην ανησυχείτε. Όταν βγάλαμε τον πρώτο πανό, μας έκανε κάτι σαν να πει ότι θα μας πάρει και το γήπεδο του μπάσκετ αν δεν κατεβάσουμε τα πανό. Κάτι τελευταίο αυτό.